Το νέο νοσοκομείο, ο σχεδιασμός του οποίου βρίσκεται στα Σκαριά και θα κατασκευαστεί στην Κομοτηνή και συγκεκριμένα στην περιοχή Αίγυρος, αποτελεί μια επιθυμία πολλών χρόνων τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και για τους εργαζομένους του νοσοκομείου, αλλά και για τους πολίτες της Κομοτηνής και των γύρω περιοχών. Πριν περίπου 10 μέρες είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στο χώρο του νοσοκομείου τους εκπροσώπους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον Παύλο Πολάκη, τον πρόεδρο του Ιδρύματος, καθώς και τον αρχιτέκτονα, τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα, κύριο Ρέντσο Πιάνο, ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή του έργου του νέου νοσοκομείου της Κομοτηνής. Ήταν μια ιστορική μέρα για τον νομό Ροδόπης, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου νοσοκομείου. Πριν 2-3 μέρες από αυτήν την επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπογράφηκε η αποδοχή της δωρεάς, της μεγάλης αυτής δωρεάς ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το Υπουργείο Υγείας για την κατασκευή μεγάλων έργων στο χώρο της υγείας. Ένα από αυτά είναι και το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, το οποίο πέρα από το κτηριακό συγκρότημα θα περιλαμβάνει και πλήρη ξενοδοχειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όπως είναι ήδη γνωστό σε όλους. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του για την αυτοψία επί του σημείου όπου θα κατασκευαστεί το νέο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια εδώ και 2 χρόνια ανάταξης ενός πραγματικά καθημαγμένου συστήματος υγείας, το οποίο παραλάβαμε το 2015. Δεν τα έχουμε λύσει όλα, αλλά έχουμε κάνει αρκετά». Πέρα από αυτό, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό και να δούμε κάποιους κρίσιμους τομείς του νοσοκομείου. Και όλη αυτή η προσπάθεια ανάκαμψης που γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια, ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να επιστρέψει σε μια σταθερή πορεία και να ανακτήσει τη χαμένη έτσι έγκλη που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια λόγω των μεγάλων αποχωρήσεων σε προσωπικό διαφορών ειδικοτήτων. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε για τα έργα τα οποία χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας μέσα από το παθεματικό του ύψος 230.000 ευρώ και θα έχουν ως κύριο σκοπό την τόνωση του υφιστάμενου κτηρίου μέχρι την κατασκευή του νέου νοσοκομείου, ώστε να αντέξει, καθώς οι φθορές από το πέρασμα του χρόνου είναι αρκετά μεγάλες. Την ευχαρίστησή τους δηλώνουν οι εργαζόμενοι του Σισμανόγλιου Νοσοκομείου Κομοτηνής, καθώς οι προσλήψεις που έγιναν στο Ίδρυμα έδωσαν μια σημαντική ανάσα στο προσωπικό του νοσοκομείου που εργαζόταν ήδη σε αυτό. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, το Σισμανόγλιο Νοσοκομείο Κομοτηνής ενισχύθηκε από το 2015 έως το 2017 με 125 άτομα προσωπικό. Ήρθαν 70-80 νέοι συνάδελφοι με διάφορες σχέσεις εργασίας. Άλλοι μόνιμοι, άλλοι με σύμβαση, άλλοι με τον ΟΑΕΔ. Ήταν μια μεγάλη πνοή για μας σε ένα νοσοκομείο που είχαμε να δούμε προσλήψεις σε βάθος χρόνου δεκαετίας. Και μας ήρθαν σε πολύ μεγάλος όγκος εργαζομένων. Από το ΕΣΠΑ, αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο μας έχει απορροφήσει ένα μεγάλο όγκο χρημάτων για να στελεχώσει το νοσοκομείο μας και να ανανεώσει τον ιατροτεχνολογικό του στόλο. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για το νοσοκομείο μας. Πράγματα τα οποία μας τα είχαν στερήσει τώρα τελευταία. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, στηρίζουν και οι εργαζόμενοι αυτή και κυρίως το αναγνωρίζει και η τοπική κοινωνία. Και την προσπάθεια που γίνεται και από το Σύλλογο Εργαζομένων και φυσικά και από τη διοίκηση, αλλά έχουν αλλάξει πολιτικές όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας.